I'm Robert Powell, and I'm on a journey across the Holy Land to discover the man I portrayed 40 years ago. God is coming to you, to all of you. 1977, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ του Τζεφιρέλη. Το πρόσωπο του Βρετανού Ρόμπερτ Πάουελ ταυτίζεται διαπαντός με την εικόνα του θεανθρώπου. Έκτοτε συνέχισε με επιτυχία να κάνει τηλεόραση, ταινίες και αφηγήσεις κορυφαίων ντοκιμαντέρ. Μετά το τηλεοπτικό Mary, Mother of Jesus του 1999, η καριέρα του Christian Bale εκτοξεύτηκε, κυριολεκτικά. Από Ιησούς έγινε Batman και superstar του Hollywood. Jesus. Στην περίπτωση του Max von Sydow, ο Ιησούς έκανε το θαύμα του. 88 ετών σήμερα έκανε μια εξαιρετική καριέρα. Πρόσφατα μάλιστα έπαιξε στο Star Wars και στο Game of Thrones. Στα γυρίσματα της ταινίας του Mel Gibson, ο Jimmy Caviezel υπέστη τα πάθη του Χριστού. Τον χτύπησε κεραυνός, έπαθε εξάρθρωση κουβαλώντας τον σταυρό και τραυματίστηκε στο χέρι. Όπως φαίνεται, εξηλαιώθηκε. Επί 5 χρόνια πρωταγωνίστησε στη βραβευμένη τηλεοπτική σειρά Person of Interest. Έπαθε αλλεργία και τυφλώθηκε στο ένα μάτι ο Willem Dafoe, γυρίζοντας τον τελευταίο πειρασμό του Σκορτσέζε το 1988. Και η όρασή του επανήλθε και παραμένει από τους πλέον πετυχημένους ηθοποιούς. Η κατάρα θα μπορούσε να ισχύσει στην περίπτωση του Τζέφρι Χάντερ από τον Βασιλιά των Βασιλέων του 1961. Πέθανε στα 42 του από εγκεφαλική αιμορραγία. Το πιο τραγικό φινάλε ήρθε για τον Αλέξη Γκόλφη, πρωταγωνιστή της τηλεοπτικής σειράς «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Πέθανε στα 59 του, άστεγος ρακοσυλλέκτης.